Το ποδόσφαιρο μιμείται τη ζωή, δεν είναι τυχαίο που το ντέρμπι ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα θυμίζει πόλεμο. Η Σερβία, στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν της, υπήρξε πρωταγωνίστρια πολεμικών συγκρούσεων στη μετά Γιουγκοσλαβίας εποχή. Η χώρα πέρασε πόλεμο, βομβαρδίστηκε από το ΝΑΤΟ και αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει το ποδόσφαιρο ανεπηρέαστο. Το μεγαλύτερο ντέρμπι των Βαλκανίων αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια του κόσμου. Τα περιστατικά βίας είναι αρκετά, η αστυνομία παρούσα με τεράστιες δυνάμεις και το cult στοιχείο εκτοξευμένο στο Θεό, σε ένα ντέρμπι που αποτυπώνει πλήρως τι πάει να πει Βαλκάνια.